Γεια σου. Αν ακούσει πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση της φωνής, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα κόσμε! Χρόνια πολλά Έλληνες, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά, Δευτέρα ως Κυριακή, 6 ώρα το πρωί με ένα ζωντανό βίντεο για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα γιορτάζουμε, σήμερα είναι γιορτή για όλη την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες και γιορτάζουν και άνθρωποι Ευαγγέλης ή Ευαγγελία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, να είναι γεροί και δυνατοί και σήμερα θα δούμε πώς να μάθουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Περισσότεροι πιστεύουν από εμάς ότι η αισιοδοξία που έχει κάποιος είναι είτε φυσικό ταλέντο, χάρισμα, είτε την έχεις δηλαδή, είτε όχι. Ότι δεν μπορείς κάποια στιγμή να την αποκτήσεις. Έρχεται όμως η κυρία Άντζελα Ντάκχορτ, το βιβλίο της «Άνθρωποι με κότσια» από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, να μας πει ότι η απελπισία και η αισιοδοξία είναι κάτι που μαθαίνουμε. Οι περισσότεροι έχει γίνει ένα πείραμα, είχε γίνει μάλλον ένα πείραμα το 1964 από δύο φοιτητές διδακτορικούς που αποδείξανε ότι η απεσιοδοξία και η απελπισία δεν έρχεται από μόνη της. Δεν έρχεται γενικά από τα βάσανα. Δεν είναι τα βάσανα γενικά που μας προβληματίζουν και μας οδηγούν στην απελπισία. Αυτό που μας οδηγεί στην απελπισία είναι τα βάσανα για τα οποία πιστεύουμε ότι δεν έχουμε κάποιο έλεγχο, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι, μας αναφέρει μέσα στο βιβλίο ότι οι αισιόδοξοι και οι απεσιόδοξοι άνθρωποι έχουν τις ίδιες ακριβώς πιθανότητες να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις και αντιμετωπίζουν τις ίδιες περίπου καταστάσεις στη ζωή. Αυτό που αλλάζει είναι η προοπτική, η μετάφραση που δίνουν σε όλα αυτά, το πώς ερμηνεύουν. Οι αισιόδοξοι άνθρωποι έχουν την τάση να ψάχνουν για αιτίες που είναι προσωρινές και είναι συγκεκριμένες. Φταίει αυτό το πράγμα και καταλαβαίνω ότι είναι τώρα. Προσωρινό, δεν είναι μόνιμο. Ενώ αντίθετα, οι απεσιόδοξοι ψάχνουν για γενικές αιτίες και για διάχυτες και για μόνιμες. Πιστεύουν ότι ό,τι τους συμβαίνει οφείλεται σε μια συγκεκριμένη αιτία. Δεν είμαι τυχερός, δεν τα καταφέρνω. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο ανθρώπων, των αισιόδοξων και των απεσιόδοξων. Πάμε λοιπόν να μάθουμε και όλα αυτά πώς αλλάζουν. Αν μάθουμε να αλλάξουμε τον εσωτερικό μας διάλογο. Ο διάλογος που κάνουμε όταν είμαστε μόνοι μας μέσα στο κεφάλι μας είναι αυτό που μας οδηγεί να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Ας αλλάξουμε λοιπόν τον εσωτερικό μας διάλογο, ας μάθουμε να μην τον αφήνουμε να μας αποτρέπει από το να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας και πάμε να μάθουμε βήμα-βήμα πώς να ενεργούμε, πώς να αλλάζουμε τα συναισθήματά μας και πώς να πάρουμε το επόμενο βήμα για να τα καταφέρουμε. Βήμα-βήμα θα φτάσουμε στο στόχο μας, όχι μία και κάτω. Στο βουνό που υπάρχει πίσω μου δεν ανεβαίνεις πατώντας ένα κουμπί ή παίρνοντας ένα ελικόπτερο. Ξεκινάς από το σπίτι σου, προχωράς, τώρα δεν ξεκινάς βασικά, κάθεσαι μέσα στο σπίτι σου, αλλά όταν με το καλό θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας βήμα-βήμα και θα φτάσουμε σιγά-σιγά πρώτα στους πρόποδες, μετά στη μέση και στο τέλος στην κορυφή του βουνού. Πάμε λοιπόν να φτάσουμε στις κορυφές των στόχων μας, να επιτύχουμε τους στόχους μας. Πάμε να αλλάξουμε τη ζωή μας βήμα-βήμα, ο ένας βοηθώντας τον άλλον, γιατί απλά μπορούμε. Δεν υπάρχει άλλη αιτία, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Δεν χρειάζεται τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρεις την πηγή και την πληροφορία που θα σου αλλάξει την πορεία. Από εκεί και πέρα, με δύναμη, πίστη, επιμονή και επιμονή θα τα καταφέρουμε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Έλληνες, χρόνια πολλά. Καλημέρα Γιάννη μου, καλώς ήρθες. Νίκο μου, καλημέρα, τα φιλιά μας στη Ρόδο. Μαρία μου, καλημέρα, τα φιλιά μας στο Ναύπλιο. Άμπο, το μωρό μου παρακολουθεί, γυναικούλα μου, καλημέρα μωράκι μου. Βασίλη μου, καλημέρα, καλώς ήρθες. Βάσο μου, καλημέρα στο Βόλο, πολύ σήμερα. Βασίλη μου, καλημέρα και σε σένα. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Να θυμάστε να πάρετε ένα τηλέφωνο στους ανθρώπους που τώρα είναι μεγάλη ηλικία και δεν μπορούν να βγουν έξω. Ένα τηλεφωνάκι απλά τους αλλάζει την ημέρα. Για σένα είναι 5 λεπτά, για τους άλλους είναι 5 χρόνια στη ζωή. Και κυρίως να χαμογελάτε και να κάνετε τους άλλους να χαμογελούν. Θα γυρίσει πίσω πολλαπλάσια σε εσάς. Πάρτε ένα τηλέφωνο σε ανθρώπους που έχετε καιρό να δείτε, πάρτε σε συγγενείς, φίλους, δεν πειράζει που είμαστε μακριά. Μέσω του διαδικτύου γίνονται πάρτι, γίνονται γενέθλια, ό,τι θέλουμε γίνονται. Σημασία δεν έχει τι μας συμβαίνει, αλλά πώς θα αντιδράσουμε εμείς αυτό που συμβαίνει. Αν αυτά τα βίντεο σας δίνουν δύναμη και αισιοδοξία, αν ανήκετε κι εσείς στην ομάδα των πρεσβευτών θετικής ενέργειας και σκέψης,
Κάντε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook, Coach The Day. Μπείτε και εσείς στην παρέα του Coach The Day. Ακολουθήστε μας στο Instagram, όπως και στο YouTube. Γράψτε Coach The Day και τη λέξη θεράπων για να σας το βγάλει. Να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη, καλά το λέω. Να χρόνια πολλά σε όλους, να περάσουμε υπέροχα σήμερα. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κόσμε, καλημέρα στην Κύπρο. Γεια σας, φιλιά πολλά.